πάμε να δούμε, Χαρά, τι έχει γίνει με την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, καθώς σήμερα βρέθηκαν στο δικαστήριο ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, ο οποίος θεωρείται και ο εγκέφαλος, ο οποίος εξέδεται τη 12χρονη, αλλά και η μητέρα της, η οποία θεωρείται και αυτή συνένοχη. Ναι, πράγματι. Σήμερα, Ρούλα, άνοιξε η αυλαία στην εκδίκαση αυτής της μεγάλης υπόθεσης της σεξουαλικής κακοποίησης και μαστροπίας της 12χρονης από τον Κολωνό. Συγκεκριμένα, στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας κάθονται οι 26 πρώτοι κατηγορούμενοι, προκειμένου να δικαστούν για σωρία κακουργηματικών πράξεων, οι οποίες επισύρουν πολυετής καθήξης. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο 55χρονος ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ και η 37χρονη μητέρα του κοριτσιού. Λίγο πριν από τις 10 το πρωί στο δικαστήριο έφτασε συνοδεία αστυνομικών η μητέρα της 12χρονης και λίγο αργότερα ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ και άλλοι κατηγορούμενοι. Η δίκη, να πούμε ότι άρχισε στο πρωτοδικείο της Αθήνας επί της οδού Δέγλερη, αλλά θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα και θα συνεχιστεί σε άλλη καταλληλότερη αίθουσα στο εφετείο. 26 λοιπόν κατηγορούμενοι της υπόθεσης παραπέμπονται να δικαστούν με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας, στο οποίο αποτυπώνεται καρέ-καρέ το χρονικό της άγριας κακοποίησης της ανήλικης. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον 55χρονο, το βούλευμα μεταξύ άλλων αναφέρει πως υποδίονταν την ανήλικη στις εφαρμογές Viber, WhatsApp και Blind Chat ή χρησιμοποιούσε κατευθείαν το κινητό τηλεφωνό της και έστελνε βίντεο και γυμνές φωτογραφίες της σε άνδρες που θα συνευρίσκονταν ερωτικά μαζί της έναντι αμοιβής. Κατά αυτόν τον τρόπο έκλεινε τα ραντεβού της φρίκης στο παιδί σε χώρο κοντά στο μαγαζί που διατηρούσε στα Σεπόλια. Επίσης, ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με το βούλευμα, οδηγούσε τη 12χρονη στα συγκεκριμένα σημεία και στη συνέχεια την παραλάβαιναν οι άγνωστοι άνδρες με το αυτοκίνητό τους και την πήγαιναν σε άλλη τοποθεσία που αυτός είχε υποδείξει, επίσης κοντά στο καταστημά του, για να συνευρεθούν ερωτικά μέσα στο όχημά τους. Έναντι συνήθως 50 ευρώ για κάθε συνεύρεση. Επιπλέον, ο 55χρονος, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρονται στο παραπνευματικό βούλευμα, και το τονίζω αυτό για να είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι δικά μας λόγια αυτά, ούτε καν του ρεπορτάζ, εξώθησε την ανήλικη στην πορνεία, προτρέποντάς την και ξανακάζοντάς την να έρθει σε σεξουαλική επαφή με συγκεκριμένους κατηγορούμενους. Ενώ την είχε οδηγήσει ακόμα και σε οίκο ανοχής, όπου την εξέδιδε, υποχρεώνοντάς την να συνευρίσκεται με ενήλικους άνδρες με τους οποίους ο ίδιος είχε κλείσει προηγουμένως ραντεβού. Και οι δικαστές... Οι δικαστές με το βούλευμα που εξέδωσαν παραπέμπουν σε δίκη τον 55χρονο και για το κακούργημα του βιασμού της 12χρονης μέσα στο κατάστημα που διατηρούσε. Για την 37χρονη μητέρα, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι θα πρέπει να δικαστεί όχι μόνο για το αδίκημα της διακεκριμένης μαστροπίας σε βάρος της κόρης της, αλλά και για το κακούργημα της διακεκριμένης περίπτωσης πορνογραφίας ανηλίκου. Και αυτό γιατί οι δικαστές, αποτιμώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, αποφάνθηκαν πως η κατηγορούμενη μητέρα μέσω του κινητού τηλεφώνου της κόρης της διέθεσε σε συγκεκριμένα πρόσωπα ηλεκτρονικά αρχεία του παιδιού της με γυμνό περιεχόμενο και μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Ο στόχος της ήταν η ερωτική συνέβρεση της ανήλικης κόρης της με άνδρες έναντι αμοιβής. Βέβαια, όπως ξέρουμε, η 37χρονη υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία γνώση για τον εφιάλτη που ζούσε το παιδί. Να πούμε τέλος ότι πρόκειται για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, η οποία οδηγείται στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου. Ενώπιον των δικαστικών αρχών εκκρεμεί και μία ακόμα υπόθεση, η οποία σχηματίστηκε μετά από τις νέες καταθέσεις του κοριτσιού, που πυροδότησαν νέο κύκλο συλλήψεων εμπλεκομένων. Να πω επίσης, Χαρά, ότι τελικά η δίκη θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Είναι κάτι που είχαν ζητήσει όλες οι πλευρές. Εν τέλει το αίτημα έγινε δεκτό. Κύριε Νουλέζα, βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχουν εξελίξεις συγκλονιστικές σε μια υπόθεση η οποία εδώ και αρκετό διάστημα έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη. Πώς βλέπετε
την κατάσταση και την έκβαση δηλαδή αυτής της υπόθεσης και για τη μητέρα, αλλά και για τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ, ο οποίος είναι και ο βασικός κατηγορούμενος, αλλά και για τη μητέρα, καθώς η οποία από την πρώτη στιγμή λέει ότι είναι αθώα και ότι δεν γνώριζε τίποτα. Δείτε λιγάκι, οποιοσδήποτε κατηγορούμενος τεκμέρεται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του σε δεύτερο βαθμό. Αυτό είναι γνωστό. Σήμερα στην κατάμεστη αίθουσα του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου, διότι επικοινώνησα τουλάχιστον με δύο συναδέλφους μου που υπερασπίζονται κατηγορουμένους σε αυτή την υπόθεση. Εγώ, όπως είναι γνωστό, υπερασπίζομαι τον 63χρονο σε δίκη ακριβώς για τα ίδια δικήματα, η οποία υπόθεση όμως έχει διαχωριστεί και θα δικαστεί λίγους μήνες αργότερα. Το κατηγορητήριο, δηλαδή το παραπεμπτικό βούλευμα, είναι, αφορά βαρύτατα αδικήματα που επισύρουν ποινή καθήρυξης, πολυετής καθήρυξης, ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Πλην όμως θέλω να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι πέραν από τον βασικό κατηγορούμενο, ο ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, υπάρχει και ο επωνομαζόμενος Μιχάλης, ο οποίος φαίνεται να είχε κομβικό ρόλο, και επίσης βαρύτατη είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζει ή αν δεν σφάλω μέχρι τώρα παραμένουσα προσωρινώς κρατούμενη μητέρα, ναι, η οποία με βάση την κατηγορία πάντοτε και τις ενδείξεις αλλά και τις αποδείξεις από τις επικοινωνίες των κινητών τηλεφώνων φαίνεται ότι γνώριζε για την δραστηριότητα αυτή, δηλαδή για την σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης τότε θυγατέρας της από τον Κολωνό και ότι ουδέν έπραξε για να την προστατεύσει. Βέβαια, θέλω να σε ενημερώσω, η δίκη αυτή διεξάγεται κατόπιν και αιτήματος και κλεισμένων των θυρών και μάλιστα σε αυτό το αίτημα συμφώνησαν όλες οι πλευρές. Άρα και δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι και κοινό. Είναι 26 κατηγορούμενοι. Όποιος ήρθε σε επαφή με την ανήλικη έχει τελέσει το αδίκημα του βιασμού, αυτό είναι γνωστό, και σίγουρα ο 55χρονος ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, ο οποίος φαίνεται ότι είχε συχνή τακτική επικοινωνία με την 37χρονη μητέρα και ο οποίος ουσιαστικά είχε εντός εισαγωγικών προσλάβει την ανήλικη για να του παράσχει βοήθεια στο σούπερ μάρκετ να μεταφέρει τα ψώνια σε πελάτες κλπ. Πρέπει να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα και κυρίως πώς φτάσαμε στο γεγονός να καθορίζονται σε καθημερινή βάση ένα και δύο ή και τρεις συναντήσεις, μία και δύο ή τρεις συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες οι οποίοι κατέβαλαν το αντίτιμο. Γι' αυτό άλλωστε, όπως είπε και η συνεργάτη σας στο ρεπορτάζ, κατηγορείται για το αδίκημα της διακεκριμένης μαστροπίας, ακόμη και η μητέρα, η οποία από ό,τι πληροφορούμε επιτέθηκε στον βασικό κατηγορούμενο με ακατανόμεστες φράσεις, ύβρις και πρόθεση να τον λιντζάρει. Πλην όμως πιστεύω ότι η υπόθεση αυτή είναι ίσως η χειρότερη, η πιο κλασική περίπτωση μαστροπίες ανήλικου παιδιού στην χώρα μας και δυστυχώς παρά τον υπερασπιστικό ρόλο όλων ημών των δικηγόρων πρέπει να παραδεχθούμε ότι δυστυχώς η κακοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση, η κακομεταχείριση ανηλίκων παιδιών στην Ελλάδα παρά τις επανειλημμένες νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας, παρά την αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών που προβλέπεται αυξάνεται και ακμάζει ανεξέλεγκτα. Κύριε Μιλέζα, να σας διακόψω για μισό λεπτό. Να σας διακόψω για μισό λεπτό, καθώς υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση. Να πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης 12χρονης. Να πούμε ότι έχει γίνει κλήρωση των ενόρκων και η ανάγνωση κατηγορίας, των 12 μαρτύρων κατηγορίας. Και η δίκη, όπως είπαμε, θα γίνει και κλεισμένο των θερών. Και ξεκινάει πρώτη μάρτυρας, η θεία της ανήλικης, του ανήλικου κοριτσιού της 12χρονης. Αυτό ακριβώς. Απλά το μόνο που θέλω να σημειώσω από την εμπειρία μου, από το χειρισμό της υπόθεσης του 63χρονου από το Κιάτο Κορινθίας
θυμόσαστε, είναι πρόσφατη περίπτωση το καλοκαίρι, είναι ότι η κατηγορία που αφορά τον κάθε ξεχωριστά κατηγορούμενο στην υπόθεση που εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή και έχει παραπεμφθεί, πρέπει να αποδειχθεί η επικοινωνία, η καταβολή του ανταλλάγματος και η πραγματοποίηση της συνάντησης, του ραντεβού, διότι η ανήλικη έχει καταθέσει για κάθε έναν ξεχωριστά σε παιδοψυχολόγο και δεν είναι παρούσα στο ακροατήριο για να αναγνωρίσει ή να μην αναγνωρίσει οποιονδήποτε κατηγορούμενο. Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις ανθρώπων, όπως ο δικός μου εντολέας, ο οποίος αρνήθηκε παντελώς την κατηγορία, επικαλούμενος ότι ουδέποτε μετέβη στον κολονό, ότι δεν είχε αυτοκίνητο, ότι δεν γνωρίζει την ανήλικη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, κύριε Νουλέζα, πρέπει να αποδειχθεί η κατηγορία στο ακροατήριο. Επειδή μιλάμε τώρα για του κατηγορητηρίου. Επειδή μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες, καθώς όπως είπαμε την Τετάρτη ξεκινάει με την κατάθεση της θείας της 12χρονης, θα σας έχουμε ξανά μαζί μας, θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Και θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά φυσικά το πολυσέλιδο παραπεμπτικό βούλευμα που έχω στα χέρια μου και αφορά και τον δικό μου εντολέα, γιατί είναι ακριβώς πανομοιότυπη περίπτωση. Θα έρθει δηλαδή και άλλη δίκη αντίστοιχη με αυτήν τη σημερινή για μικρότερο αριθμό κατηγορουμένων ακριβώς για τα ίδια αδικήματα. Κύριε Νουλέζα, θα χαρούμε να σας έχουμε και κοντά μας αν μπορείτε στο στούντιο ή αλλιώς τηλεφωνικά. Ναι, εύχομαι να είμαι τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαι στη Βόρεια Ελλάδα. Σας ευχαριστώ ευγενικά για την πρόσκληση. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά. Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της αντικειμενικής ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.